Primetel Home Fiber. Αξιόπιστη επικοινωνία στο σπίτι με ταχύτητες φωτός. Τώρα με 50% έκπτωση για όλο το 2021. Συνδέσου σήμερα για να έχεις 100 Mbps μόνο με 14,99 το μήνα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε 133. Κύπρος, το νησί των Αγίων και των κοινωνικών δικτύων. Απ' τις ειδήσεις και τις ειδησούλες που είναι ρηγμένες στο πέλαγος, επιλέγουμε την αφρόκρεμα και παρουσιάζουμε τις θανάσιμες βαϊραγιές στο countdown της εβδομάδας. Είδαμε όλοι το καινούριο λογότυπο του Υφυπουργείου Τουρισμού. In love. Πάμε να δούμε και μια τίμια παραλλαγή του. Πάμε να δούμε και πώς πέφτει χωρίς κανένα στυλ ένα Πικασό. 9 χρόνια μετά την κλοπή του. Μητσοτάκης πάλι ήταν ο πρωθυπουργός τότε. Τι ήταν να το πω αυτό. Μητσοτάκης. Συγγνώμη, μου πέσε. Είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία με την ανάκτηση των πινάκων του Πικασό και του Μοντριάν. Θα έχουν τη θέση που τους αξίζει. Ακολουθεί τρολαριστικό βιντεάκι για τα 150 ευρώ που θα μπορούσε να ανακοινώσει και η Κύπρος μας. Αφού ο Κούλης ένταξε κάρτες αξίας 150 ευρώ σε αυτούς που θα εμβολιαστούν, εμείς έχουμε να σας τάξουμε και να σας λαδώσουμε με πιο καλά πραγματούθια. 35 κουπέπια σφιχτοτυλιμένα από την κυρία Μαρούλα. Ένα κομμάτι μουσακά, ένα κομμάτι χαλούμι εγκλέσικο τραχανάου σε τρεις λουκουμάες. Για εσάς που θα βάλετε 6 δόσεις, μεζέδες να φάτε, να σπάσετε, να χορτάσουν και οι κάτι σας. Γατάκια. Πάολα και Τσοτιστά, γίνεται? Γίνεται. This is how we do it στην Κύπρο. Έχω καμόν να σου το πω, έθελω να το κρύψω. Τη ρόβα σου που φαίνεται θέλω να την εγκλύψω. Η διαφήμιση που ακολουθεί μπορεί να μην είναι πληρωμένη, αλλά θα πληρώναμε για να την ξαναδούμε. Που θα κάνει το σπίτι σου να μοιάζει για πάντα σαν καινούριο. Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα που να αντέχει περισσότερο στο χρόνο από αυτό. Κάνε το σπίτι σου να μοιάζει πάντα νέο. Acrylan Max από τη Vitex. Βρισκόμαστε με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Κολοκυθά. Σύμφωνα με τους τρελούς και κάποιους φίλοι θα μας διηγηθούν μια απίστευτη πραγματική ιστορία που συνέβη πριν λίγες μέρες. Είχαμε μια ταφή στο Παλαιομυρολογητικό Αγία Παρασκευή Πυρνάρη. Ναι. Τη μέρα Σαββάτο το πρωί 9 η ώρα. Πριν την κηδεία, επειδή δεν είχαμε για να ταφεί εκεί πέρα ο άνθρωπος, δεν είχαμε έτοιμο τάφο, ήρθε κάποιος άνθρωπος που είχε 10 χρόνια να κάνει τις εκταφές, πήγε στο Δήμο, πλήρωσε και με παίρνει τηλέφωνο για να κλείσουμε το ραντεβού να πάμε να κάνουμε την εκταφή. Ναι. Με όλα αυτά συνεννοηθήκαμε και με τον πρόεδρο του Αχρατίου, τον Παναγιώτη Ζαχαριά, να κάνουμε την εκταφή τη μία, γιατί αυτός ήθελε να βγάλει δύο, είχε τη μάνα και τον πατέρα του, και θυμήθηκε μετά από 10 χρόνια. Ένας, το όνομά του λέγεται Τσάκαλος. Τέλος πάντων, εγώ του είπα ότι θα βγάλουμε τη μία, γιατί έχουμε και άλλες εκταφές, δεν προλαβαίνω, να κάνουμε τη μία κηδεία. Mm-hmm. Γιατί είχε προηγηθεί και άλλη κηδεία με COVID, δύο κηδείες. Ο άνθρωπος αυτός που ήθελε Πόσο χρόνο ήταν αυτός, καταρχάς? 70, θα σου πω αμέσως. Βγάλτε και το χα, έτσι. Έτσι. Για να τα λέμε. 77 ετών. 77. 77 ετών. Και την κηδεία την έκανε ο Δήμος. Η κηδεία την κάνει πάντα ο Δήμος. Δεν την κάναμε εμείς την κηδεία. Ναι. Πριν κάνουμε την κηδεία έπρεπε να κάνουμε εκταφή. Ναι. Εν τω μεταξύ αυτός ο άνθρωπος, ο Τσάκαλος που έπρεπε να κάνουμε εκταφή, με πήρε με ένα τηλέφωνο και είπε θα κάνεις και τις δύο τις εκταφές, η δεμή θα σε βάλω μέσα στο λάκκο και θα φυτέψω σένα μέσα.
με απείλησε και συγκεκριμένα ήρθε στο σπίτι μου το απόγευμα να με δει, να με απειλήσει, να μου πει ότι θα πας και θα κάνεις εκταφές. Και εγώ δεν του είπα τίποτα. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ έξω από το σπίτι μου και με απείλησε, με χτύπησε, μπήκε να μπει μέσα στο σπίτι, στην οικογένειά μου μπροστά, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου. Ναι.